έχεις ένα σύννεφο στου ουρανού το θόλο. Κι όταν φωνάει μια καρδιά, παίρνει το πόνο όλο. Όταν φορτώσει για καλά, τα δάκρυα του ρίχνει. Άγιε Θεόδωρε Σάμου, απολαύστε σκηνικό. Ένα χωριό 7 χιλιόμετρα από το Καρλόβαση, σε υψόμετρο είναι δεν είναι 250 μέτρα. Κοιτάξτε το χιόνι που έχει κάνει. Η εξωτερική θερμοκρασία είναι σχεδόν στους 0 βαθμούς. Μόνο τα καλοκαίρια δεν μοιάζεις με κανένα απ' του ουρανού τα αστέρια. Έχετε ξαναδεί, καλύτερο Σάμο δεν έχετε ξαναδεί. Είναι η κατάσταση στα χιόνια εδώ στη Σάμο, πώς εντάξει, είναι. Καλά. Οι δρόμοι θα ανοίξουνε. Εντάξει. Καλά. Δεν είσαστε στις Άλπεις. Είσαστε στο δρόμο προς το χωριό Πλάτανο. Βλέπετε χαμόγελο. Νιώθω παιδί ρε παιδιά. Όταν το γαλάζιο της θάλασσας συναντάει το γαλάζιο του ουρανού, χαρούμενος Άρης είναι στο Πλάτανο Σάμου. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο ξανά στη ζωή μου. Καταρχάς να σε ευχαριστήσουμε που μας έφερες μέχρι εδώ. Τίποτα, υποχρέωσή μου να σε βοηθάω, γιατί και εσύ με τον τρόπο αυτό διαφημίζεις το νησί σχεδόν σε όλο τον πλανήτη. Μοιάζεις με κανένα απ' του ουρανού τα αστέρια, γιατί εκεί να λάβουνε μόνο τα καλοκαίρια. Μοιάζεις με κανένα απ' του ουρανού τα αστέρια, γιατί εκεί να λάβουνε μόνο τα καλοκαίρια. Ποια είναι η κατάσταση εδώ στο χωριό? Πολύ χιόνι παιδιά, σήμερα ειδικά έχει ρίξει πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ χιόνι, οι δρόμοι από εδώ είναι κλειστοί. Είναι κλειστό. Είναι κλειστό, ε. Είναι. Πόσα χρόνια έχει να το κάνει αυτό το χιόνι εδώ στο χωριό? Πολλά χρόνια. Από το χωριό Πλάτανος για τις μικρές διαδρομές Άρης Κωνσταντάρας. Από το Γκέρκι που έχετε μπροστά σας, την υψηλότερη κορυφή της Άμμου, εκεί θέλουμε να τη φτάσουμε στη Άμμο, σε αυτό το ύψος. Άρης Κωνσταντάρας για τις μικρές διαδρομές. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε για ακόμα μία φορά. Τα αστέρια, γιατί εκεί να λάβουνε μόνο τα καλοκαίρια.